Καραγιάννη. Τη συναντήσαμε λοιπόν την κυρία Καραγιάννη. Πήγε να δει το Γοργόνες και Μάγκες. Και πήγε να δει επιτέλους το Γοργόνες και Μάγκες, γιατί είχαμε την πρώτη εβδομάδα, εντάξει, δεν είχε πάει η γυναίκα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι λέει για τη Μαρία Κορινθίου. Η Μαρία Κορινθίου μας είχε αποκαλύψει και εδώ στην εκπομπή ότι είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Μάρθα Καραγιάννη. Για συμβουλές. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αποστομώνει και όλους αυτούς οι οποίοι ρίξανε τα βέλη τους για το. Μην πεις, πάμε να δούμε τι μας λέει η ίδια και να το σχολιάσουμε. 50 χρόνια μετά, Γοργόνες και Μάγκες, πώς το βλέπετε ως θεατής πλέον? Το βλέπω ως θεατής και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Ωραία, είναι μια πολύ ωραία ταινία, είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτή την έτσι όπως το έχει, να το έχει εκμεταλλευτεί ο Βαλέρης, πραγματικά είναι πολύ ωραίος. Είναι εξαιρετικοί όλοι. Όλοι, δηλαδή, μπράβο. Έφερα τους μεζέδες! Το τηγανίο τους μετέφερες! Το τηγανίο τους μετέφερες! Μαρινάκι, Μαρία Κορινθίου, πώς το βλέπετε? Το Μαρινάκι είναι τρέλα. Την είχατε συμβουλεύσει στις πρόβες, την είχατε δει? Ναι, την είχα δει, ναι. Τι είναι... μυστικά είχατε πει? Α, δεν τα λέμε, αφού είναι μυστικά, πώς θα τα πούμε? Αυτό που έχει γίνει για την τελευταία σκηνή, το ρούχο, υπήρχαν κάποιοι κακόλογοι και είπαν ότι η Μαρία Κορινθίου δεν προβάλλει την ηθοποιία, προβάλλει το σώμα και δείχνει τα κάλλη της. Καλά, δεν είμαστε καλά. Εμένα ήταν πολύ πιο γυμνό το δικό μου από αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ έχω κάνει και ταινία που είμαι ολόγυμνη. Όπως με γέννησε η μάνα μου με τα πούπουλα να μου τα κολλάει ο Δαλιανίδης με ούχο, να μου κάνει μπικίνι. Εκείνη την περίοδο δεχτήκατε αυτό που λέμε αυστηρή κριτική, όπως δέχεται τώρα η Μαρία? Όχι. Κουταμάρες είναι αυτά. Χρόνια πολλά στις